Διάφορα ζητήματα έχουν ανακύψει με την διαδικασία των ενεργοποιήσεων, με το θέμα των δασικών χαρτών να είναι στο επίκεντρο. Ενημερώνουμε και τους παραγωγούς για την εξέλιξη με το ζήτημα των δασικών χαρτών. Υπάρχει μια δυνατότητα πλέον από τα δασαρχεία, μιας και εξεδόθη χθες παράταση για τις διαδικασίες της εξαγοράς και η παράταση αυτή είναι διετής. Άρα μπορούν οι παραγωγοί οι οποίοι ενημερώνονται εδώ από το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της Ένωσης σε όλα τα σημεία του νομού μας για το αν αντιμετωπίζουν κάποιο ζήτημα με δασικό χαρακτήρα, για να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την καταβολή της φετινής επιδότησης, μιας και υπάρχει ρητή πλέον ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ενημερώνει πως παραγωγοί οι οποίοι δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες στα δασαρχεία και δεν θα το κάνουν τουλάχιστον μέχρι τις προβλεπόμενες ημερομηνίες, θα έχουν ζήτημα με την επιδότησή τους. Ωστόσο, προβληματισμούς αντιμετωπίζει και το θέμα με τον ΑΤΑΚ. Η διαδικασία με τον ΑΤΑΚ που δημιούργησε κάποια ζητήματα, τον αριθμό ταυτότητας ακινήτου που περιλαμβάνεται στο έντυπο Ε9 για την φετινή χρονιά θα ισχύσει αυστηρά και μόνο για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, όπου εκεί θα γίνει έλεγχος αν είναι ο σωστός ΑΤΑΚ και θα προχωρήσει κανονικά η καταβολή της επιδότησης. Για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια που ήταν απαραίτητο να τοποθετηθεί ο ΑΤΑΚ του ιδιοκτήτη, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι για φέτος δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην καταβολή της επιδότησης, ωστόσο η παραγωγή θα πρέπει του χρόνου να προσκομίσουν όχι μόνο το ΑΤΑΚ του ιδιοκτήτη, εφόσον έχουν ενοικιαζόμενο αγροτεμάχιο, αλλά και καινούριο ενοικιαστήριο τετραετούς διάρκειας. Εδώ στην Ένωση Μεσσηνίας και κάτω από τη συνεχή συνεργασία μας με το ΓΕΑ Επιχειρήν, έχουμε αποφασίσει και από φέτος ενημερώνουμε τους παραγωγούς να μας προσκομίζουν το Ε9 του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που έχουν ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια για να τους προετοιμάσουμε έγκαιρα και κατάλληλα και για την επόμενη χρονιά. Εκτιμούμε πως η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ομαλά. Θα θέλαμε να καλέσουμε και τους τελευταίους να έρθουν, τους ενημερώνουμε καθημερινά βέβαια με κάθε εύλογο και πιθανό τρόπο.